ευθύνη για την εκπαίδευση στη χώρα μας την έχει το κράτος με τα αρμόδια όργανα του. Βεβαίως η Εκκλησία μπορεί να διατυπώνει την άποψή της και οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη το διάλογο που αναπτύσσεται ευρύτερα γύρω από ζητήματα όπως είναι το μάθημα των θρησκευτικών. Αυτό κάναμε επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως να μην έφτανε για την Εκκλησία αυτός ο διάλογος. Ποτέ δεν τελειώνει ο διάλογος. Θα εφαρμοστούν τα προγράμματα τα οποία αποφασίσαμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πολιτείας. Θα εφαρμοστούν φέτος. Θα εφαρμοστούν ταυτοχρόνως με υλικό το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στα σχολεία και είναι τα περσινά βιβλία. Δεν βγάλαμε καινούργια βιβλία. Θα γραφτούν στο τέλος του χρόνου τα καινούργια βιβλία. Τα περσινά βιβλία και μαζί με άλλο υλικό αποτελούν πηγές για το μάθημα. Υπενθυμίζω ότι τα βιβλία που ισχύουν είχαν συναντήσει και όταν εκδόθηκαν την ισχυρή αντίδραση της ιεραρχίας. Διδάχτηκαν όμως επί τόσα χρόνια, διότι επαναλαμβάνω η απόφαση για την εκπαίδευση είναι θέμα του κράτους. Με σεβασμό στην άποψη της Εκκλησίας. Η σχέση που θέλουμε να έχουμε με την Εκκλησία είναι οι σχέσεις που προσδιορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους, σχέσεις συνεργασίας, σχέσεις οι οποίες αποβλέπουν στην βελτίωση της χώρας μας, στο να βγει η χώρα μας από την κρίση και εκεί βεβαίως ο καθένας κρίνεται από τη στάση του. Θα ήθελα να πω ότι η πρόσφατη, στην περίοδο της κρίσης, συμπεριφορά της Εκκλησίας με το ανεπτυγμένο φιλανθρωπικό της έργο είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο βοηθάει στην κατεύθυνση που ανέφερα νωρίτερα της συνεργασίας επωφελία του λαού. Αυτά είπε ο Υπουργός Παιδείας που πρέπει...